Με τεμποδίων, θα έλεγα, για το πλαφόν στο ρώσικο πετρέλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσω, καθώς νομίζω ότι έχω ένα από τους πιο ειδικούς που μπορεί να μας κατατοπίσει και να μας πει τι γίνεται και αν αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, του γνωστού μας ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από αυτό που κάνει πρεμιέρα σήμερα, αυτό το πλαφόν στο ρώσικο πετρέλαιο. Πιστεύετε ότι αυτό θα έχει κάποιο αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, θα έχει αποτέλεσμα στο ότι η πώληση πετρελαίου από τη Ρωσία καθίσταται δυσχερέστερη. Επομένως, να θυμηθούμε ότι ο στόχος αυτού είναι να βλάψει τη Ρωσία ως επιτιθέμενη δύναμη. Αυτή είναι η λογική των κυρώσεων. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ναι, θα έχει και γι' αυτό το λόγο έχει αντιδράσει κιόλας η κυβέρνηση Πούτιν σε αυτό, ναι, προειδοποιώντας και με συνέπειες κτλ. Προφανώς είναι μια επέμβαση η οποία δημιουργεί μια στρέβλωση στις αγορές καυσίμων, στις αγορές πετρελαίου. Αυτό αφορά και την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Θα επιτείνει την ενεργειακή κρίση, όπως κάθε παρέμβαση και κάθε κύρωση αυτού του είδους. Αλλά επαναλαμβάνω, ο στόχος είναι να κάνει τα πράγματα όλο και πιο δύσκολα, όσο γίνεται πιο δύσκολα για τη Ρωσία, να ασκήσει οικονομική πίεση έτσι ώστε να τελειώσει το ταχύτερο δυνατόν αυτός ο πόλεμος. Προφανώς οι χώρες δεν είναι πλήρως συντεταγμένες σε αυτό. Υπήρχε ένα μπλοκ χωρών, ιδίως οι βαλτικές χώρες, οι οποίες θέλανε ένα πολύ χαμηλότερο πλαφόν. Και μια άλλη ομάδα χωρών. Για να πούμε για τον κόσμο, 60. Κύριε καθηγητά, είναι 60 δολάρια το βαρέλι τώρα το πλαφόν. Σωστά, σωστά. Οι βαλτικές θέλανε να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτό. Αυτό πρακτικά θα απέκλειε την Ρωσία από τις ευρωπαϊκές αγορές και θα δημιουργούσε πρόβλημα εφοδιασμού σε αρκετές χώρες που θα έπρεπε να αναπληρώσουν αυτή τη δυσκολία με άλλα καύσιμα και προφανώς θα οδηγούσε σε συνολική αύξηση των τιμών πέραν αυτού. Και από την άλλη πλευρά χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα που θα θέλαν το πλαφόν να είναι ψηλότερα. Είναι ένα σημείο συμβιβασμού. Από αυτή τη συμφωνία έχουν εξαιρεθεί κάποιες χώρες όπως η Ουγγαρία, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη εξάρτηση. Αυτές γιατί εξαιρέθηκαν? Γιατί αυτές έχουν πολύ μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και θα ήταν πολύ δύσκολο να το αναπληρώσουν με άλλες πηγές εφοδιασμού. Μάλιστα. Τώρα για πείτε μου. Είναι ένας ευρωπαϊκός συμβιβασμός όπως αυτές. Δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός για μας, για την Ελλάδα εννοώ, αλλά κάτι είναι και αυτό. Έτσι είναι? Ποτέ κανένα συμβιβασμός δεν είναι απολύτως ικανοποιητικός για κανέναν. Αυτό είναι αυτός συμβιβασμός, κύριε καθηγητά. Γι' αυτό λέγεται. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Ερώτηση εργασίας είναι περισσότερο και όχι, θα έλεγα, πρακτική. Ας πούμε ότι με το πλαφόν αυτό και με μια διαπραγμάτευση και δεν ξέρω με τι άλλο, κάποια στιγμή τελειώνει ο πόλεμος. Λέει ο Πούτιν, οκ, σταματάμε. Η αποκατάσταση και το να έρθουμε σε ένα κανονικό σημείο, πόσο χρόνο χρειάζεται μετά? Εννοώ και τα ενεργειακά, καταλάβατε τι εννοώ. Κοιτάξτε, όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα έχουμε μπει σε μια αντίστροφη μέτρηση για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων. Το πόσο γρήγορα θα αρθούν οι κυρώσεις θα εξαρτηθεί από τη στάση του Πούτιν την επόμενη μέρα της παύσης των εχθροπραξιών. Δηλαδή, αν θα διευκολύνει μια ειρηνική μετάβαση και μια συμφωνία ειρήνης. Εδώ το σημαντικό είναι η Ουκρανία να έχει εγγυήσεις για την ειρήνη της επόμενης μέρας και βέβαια προφανώς και το εδαφικό ζήτημα. Η Δύση θα χρησιμοποιήσει τις κυρώσεις ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί για να πιέσει τον Πούτιν για μια ευχερέστερη κατά το δυνατόν μετάβαση στην επόμενη μέρα. Προφανώς το κόστος ανοικοδόμησης Ουκρανίας θα είναι τεράστιο και αυτό θα το επομιστεί κυρίως η Δύση, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα έλεγα περισσότερο η Ευρώπη παρά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό, κύριε Παγουλάτο, θα το επομιστούμε αναλογικά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Άρα μιλάμε ότι μετά τη λήξη του πολέμου, όταν και αν, θέλουμε ένα χρονικό διάστημα που θα έλεγα εγώ είναι πάνω από χρόνο για να πούμε ότι μπαίνουμε πάλι σε μια ροή κανονικότητας.
Ναι, γενικά οι προβλέψεις είναι ότι και η επόμενη χρονιά, δηλαδή ο χειμώνας του 2023-2024, θα είναι και αυτός ένας χειμώνας με υψηλές ενεργειακές τιμές. Δηλαδή θα πάρει, γιατί θυμηθείτε ότι εκτός από την κρίση στην Ουκρανία, η Ευρώπη έχει δεσμευτεί σε μια ενεργειακή μετάβαση. Ακριβώς. Η ενεργειακή μετάβαση, αυτό που λέμε και το Repower EU, έχει κόστος. Το κόστος είναι δημοσιονομικό και το κόστος είναι επίσης και κόστος τιμών ενέργειας. Μέχρι να περάσουμε σε κλιματικά ουδέτερες, σε ανθρακικά ουδέτερες εκπομπές, που είναι η στόχη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά προφανώς η κατάσταση στην ενέργεια δεν θα εξομαλυνθεί άμεσα. Η Ευρώπη έχει σε σημαντικό βαθμό αποκοπεί από την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, και αυτό δεν πρόκειται να αποκατασταθεί την επόμενη του πολέμου. Ήδη έχει στραφεί σε άλλες αγορές. Αρκετές από αυτές τις αγορές προμηθεύουν ενέργεια σε ακριβές τιμές στην Ευρώπη. Για πείτε μου τώρα, μιας και βάλατε το θέμα τώρα της Ευρώπης συνολικότερα, και επειδή σας άκουσα και στο πρόσφατο τώρα, την περασμένη εβδομάδα, στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής που έγινε εδώ, συμμετείχατε σε ένα τραπέζι όπου το θέμα της συζήτησης ήταν πού πάει η Ευρώπη, για ποια Ευρώπη μιλάμε. Θα ήθελα να μου πείτε αυτό ακριβώς, πού πάει η Ευρώπη με την ενεργειακή κρίση και ο ρόλος σε όλη αυτή την πορεία πλέον, ΗΠΑ και Κίνας. Κοιτάξτε, η Ευρώπη αντέδρασε ενωμένη στην εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν διαφορές ως προς το πώς πρέπει να μεταχειριστεί τη Ρωσία του Πούτιν. Υπάρχει ένα στρατόπεδο χωρών, οι Βαλτικές, η Πολωνία, που θέλουν μια πάρα πολύ σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία. Θεωρούν ότι ο στόχος Ευρώπης πρέπει να είναι η εξόντωση, η πολιτική, η στρατιωτική οπωσδήποτε, της Ρωσίας ως απειλής. Και υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, που θέλουν, η παλιά Ευρώπη δηλαδή, που θέλουν η επόμενη μέρα να έχει μια θέση για τη Ρωσία στην ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλεια, στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια. Διότι αντιλαμβάνονται ότι η Ρωσία είναι μια γειτονική χώρα, η οποία θα πρέπει να σταθεροποιηθεί, διότι αλλιώς θα αποτελεί κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελεί και μια διαρκή πηγή οικονομικής αφέμαξης. Εκτός από αποσταθεροποίηση. Επομένως, αυτές είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Η Ευρώπη, παρόλα αυτά, όπως ξεκινήσαμε και αυτή τη συζήτηση, έχει μάθει να ξεπερνάει τις εσωτερικές διαφορές μέσα από συμβιβασμούς. Υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση, επειδή αναφέρεται στις ΗΠΑ, ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε σήμερα στις ΗΠΑ έναν από τους πιο ευρωατλαντιστές ηγέτες, ατλαντιστές ηγέτες, ο Biden είναι ό,τι καλύτερο για την Ευρώπη ως παράδοση πολιτικού από την εποχή του πατέρα Μπους των αρχών της δεκαετίας του 90, με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται την Αμερική σε μια πολύ στενή σχέση συμμαχίας με την Ευρώπη. Εν τούτης, έχουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία μπροστά μας για την Ευρώπη, που είναι οι προβλέψεις του νόμου που έχει περάσει ο Biden για τη μείωση του πληθωρισμού, όπως λέγεται, που ουσιαστικά είναι ένας νόμος που επιδοτεί την αμερικάνικη βιομηχανία εις βάρος, θα έλεγα, των ευρωπαϊκών. Και αυτό είναι μια απειλή, υπό την έννοια ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την αμερικάνικη αγορά εάν δεν εγκατασταθούν στις ΗΠΑ, το οποίο είναι μια απειλή από επένδυσης για την Ευρώπη. Σε αυτό το σκηνικό μπαίνει και η Κίνα. Η Ευρώπη με την Αμερική έχουν μια συγκλίνουσα, αλλά όχι ταυτόσιμη οπτική απέναντι στην Κίνα. Η Αμερική έχει μια πιο, θα έλεγα, συγκρουσιακή οπτική, που πλησιάζει μια λογική ψυχρού πολέμου. Η Ευρώπη συντάσσεται με τις ΗΠΑ, αλλά θέλει να εξακολουθεί να βλέπει την Κίνα και ως εμπορικό εταίρο και ως εταίρο για παγκόσμια ζητήματα όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Άρα θέλει μια λιγότερο συγκρουσιακή τροχιά στις σχέσεις με την Κίνα. Αυτά είναι διαφορετικές οπτικές, οι οποίες συζητώνται μεταξύ συμμάχων, γιατί σύμμαχοι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά προφανώς υπό την υπάρχουσα κυβέρνηση Biden. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συμφέροντα τα οποία δεν είναι πάντα ταυτόσιμα. Μάλιστα. Και αυτό είναι σήμερα στο τραπέζι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε και την ανάλυση που μας κάνατε. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν.